Δημήτρη μου, ξεκινάς εσύ. Γεια σου, Έφη μου, τι κάνεις. Καλά, καλή χρονιά. Ωραίο χαμόγελο. Καλή χρονιά επίσης. Για βγάλει να δούμε τι συμβαίνει μέσα, πώς πας, πού πας. Κοίταξε, συνδυαστικά και τα δύο δεν μου αρέσουν. Ειδικά τα φτερά τα θεωρώ καταστροφή εκεί μπροστά. Ναι. Ειδικά μέσα με τη δαντέλα δεν μου αρέσει καθόλου. Okay. Ίσως αν το κόντενες, αν το έκανες μίνι, να κράταγες μόνο αυτό. Αλλά γενικά με τα φτερά δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να κάνεις μέσα. Είναι πολύ χαρακτηριστικό και μεγάλος όγκος μπροστά και δεν μπορεί να κάνεις πολλά πράγματα. Εγώ θα κράταγα το πουκάμισο που είναι ωραίο και η δαντέλα, πάρα πολύ ωραίο, ένα σουτιέν και από κάτω θα βάζα ένα μίνι έστω σε κόκκινο, ας κάταγες μια κόκκινη σουλέτα. Γιορτινή. Ευχαριστώ πολύ. Να συνεχίσουμε με τη Σοφία τώρα. Γεια σου, Έφη. Γεια σου. Είσαι πάρα πολύ όμορφη σήμερα και μου αρέσει που διάλεξες ένα μονοχρωματικό look. Αυτό το look έχει πάρα πολλούς έντονους λάθους. Να ξεκινήσουμε από τα παπούτσια. Επειδή είναι το μόνο που είναι κάτι που είναι διαφορετικό χρώμα και που έχει μάρκα, αντί να σε βλέπω, κοιτάζω τα μπαμπούτσια σου. Ναι. Αυτό είναι το πρώτο λάθος. Mm-hmm. Δεύτερο, το φόρεμα. Είναι ωραίο. Μου αρέσει αυτό το φόρεμα. Μου αρέσουν και τα φτερά εδώ. Είναι και κάτι ιδιαίτερο, μου αρέσει. Αλλά είναι μεγάλο σου. Mm-hmm. Είναι μεγάλο σαν νούμερο. Έπρεπε να είναι like super στενό πάνω σου. Ίσως δεν μου αρέσουν τη γυαλάδα που έχουν τα γάντια. Mm-hmm. Φαίνονται λίγο φτηνά. Και αν φαίνονται φτηνά, maybe just μην τα φέρεις. Ή βάλε τα μέσα στην τσέπη σου ή κάτι. Mm-hmm. And then, αν τελευταία στιγμή, you're like, you know what, θέλω τα γάντια, βάλε. Να σου δώσω αυτό σήμερα, Εφή. Because έχει πολλά λάθη, but I think that μπορούμε να τα σώσουμε. Thank you. Yo. Και τη σεμνή αυτή τη λετή θα ολοκληρώσει ο κύριος Κουδουνάρης. Έφη, αυτό, τα φτερά μου αρέσουν πάρα πολύ. Mm-hmm. Και μου αρέσει και το πουκάμισο. Το μόνο που δεν μου αρέσει, βασικότερο δηλαδή, είναι το μήκος του φορέματος. Δηλαδή, αν αυτό το φόρεμα ήταν μίνι, θα ήταν πάρα πολύ ωραίο. Και κινείται με ένα ψαλίδι. Δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα. Παίρνεις το ψαλίδι, το κόβεις και τελειώνεις. Δεν πρέπει να είναι πάρα πολύ κοντό. Το καλσό να είναι πιο διάφανο. Mm-hmm. Να μην είναι τόσο οπακ. Όντως, θα ήταν πιο ωραίο και πιο στιγμιάτικο. Ναι, θα ήταν πολύ ωραίο. Το κόκκινο είναι μια. Πρόσεξε, έχει άνοιγμα πίσω, Εδώ. Πίσω έχει άνοιγμα. Ναι, αλλά φαίνεται κάτι. Ωραία. Εκεί θα ήταν πολύ πιο ωραίο. Έχεις πάρα πολύ ωραία πόδια και ακόμη πιο κοντό, μη σου πω. Έχεις πολύ ωραία πόδια και θα ήταν πραγματικά πολύ ωραίο. Τα γάντια τα βγάζεις, δεν τα χρειάζεσαι καθόλου. Γιατί όντως φαίνονται πολύ φτηνά, έτσι, σαν αποκριάτικα, για να σου πω την αλήθεια. Κόκκινο νύχι είναι αρκετό. Δύο. Ευχαριστώ πολύ. Τέλεια. Εμείς ευχαριστούμε, αγάπη μου. Οπ, πιάσα το γαντάκι, πήγαινε στη θέση σου και μπορείς τώρα, χωρίς κανένα άγχος, να απολαύσεις τη συνέχεια.